Να πάμε στην Αργολίδα τώρα και στο Άργος. Προς αναστολή δεν είναι η λειτουργία του Εσπερινού Γυμνασίου, καθώς φοιτούν μόνο 6 μαθητές από τους 15 και γραμμένους. Το θέμα αναφέρει το Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, κ. Γαλινός, ο οποίος αναφέρεται επίσης και στις πανελλαδικές εξετάσεις που φέτος ξεκινούν στις 25 Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 5 Ιουνίου. Είμαστε στην αρχή της διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων, με την έννοια ότι αυτή την περίοδο και έως τις 28 Φεβρουαρίου υποβάλλονται στα σχολεία φοιτησης ή στα σχολεία που έχουν αποφοιτήσει, οι υποψήφοι υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτή η διαδικασία, όπως προείπα, περατώνεται στις 28 Φεβρουαρίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν οριστεί χρονολογικά, θα ξεκινήσουν στις 21 Μαΐου και θα τελειώσουν στις 5 Ιουνίου. Υπάρχει χρόνος άνετος ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Πρέπει να είναι προσεκτική, γιατί ουδέν λάθος αναγνωρίζεται εάν παρέλθει η ημερομηνία αυτή. Θα πρέπει λοιπόν, ήδη έχουν ενημερωθεί οι σχολικές μονάδες του νομού, είναι αυτονόητο, έχουν ενημερωθεί όλοι οι υποψήφοι και ευελπιστούμε ότι μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζει η εγκύκλιος θα έχουν τελειώσει τη διαδικασία υποβολής. Όσον αφορά τις εξετάσεις, το πρόγραμμα, σας είπα ότι εκτείνεται η εξεταστική περίοδος των πανελλαδικών από τις 21 Μαΐου ως τις 5 Ιουνίου και ό,τι άλλο έχουμε νεότερο, εδώ είμαστε στη διάθεσή σας να ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία και τους μαθητές μας φυσικά. Κύριε Γαλινέ, με τις βουλεύσεις και τις καταργήσεις σχολείων, τι γίνεται? Όπως κάθε χρόνο, αυτή την περίοδο, με μία εγκύκλιο του Υπουργείου, ζητείτε από τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας αλλά και από τους δήμους η πρόταση για συγχώνευση κάποιων σχολείων, για ίδρυση καινούριου σχολείου, για κατάργηση κάποιων σχολείων, κυρίως όταν έχουμε μείωση σοβαρή του μαθητικού δυναμικού. Στην περιοχή μας και πέρυσι ήμασταν, όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα. Όπως θυμάστε, καταργήθηκε το σχολείο του Αγίου Δημητρίου, το οποίο είχε φιλορροήσει από μαθητές. Δεν είχαμε εκεί μαθητικό πληθυσμό. Είχαμε φτάσει να έχουμε αναλογία ένας καθηγητής, δύο ή τρεις μαθητές. Σε αυτή τη διαδικασία τη φετινή, πάλι δεν βλέπω κάτι που πρέπει να μας ανησυχήσει. Οι σχολικές μονάδες του νομού είναι εύρωστες, υπάρχει μαθητικό δυναμικό. Πρόβλημα διαρροής μαθητικού δυναμικού συναντάμε μόνο σε ένα σχολείο και πρόκειται για το Εσπερινό Γυμνάσιο του Άργους, το οποίο έχει μια μικρή δύναμη μαθητών και ακόμα περισσότερο είναι η δύναμη των φοιτών των μαθητών. Δηλαδή εκεί φτάνει με αναλογία μαθητή-καθηγητή ένας προς έναν. Εμείς σε αυτή τη φάση καταγράφουμε την πραγματικότητα και τονίζω για μια ακόμα φορά ότι έλεγα και πέρσι ότι κανείς δεν θέλει να κλείνει σχολεία. Απόδειξη ότι στο νομό Αργολίδας, ενώ έκλεισε ένα σχολείο, το Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου, σε πείσμα των καιρών ιδρύθηκε ένα άλλο σχολείο στο νομό, το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο στα Λευκάκια, που ανταποκρίνεται σε μια πραγματική ανάγκη της κοινωνίας. Και αν θέλατε, χωρίς αυτή τη στιγμή να δεσμεύομαι, βρισκόμαστε σε ένα διάλογο ανοιχτό με τον Δήμο Επιδαύρου, προκειμένου και στο Άγιο Δημήτριο που έμεινε ένα κτίριο άδειο, να το αξιοποιήσουμε μέσα από τις διαδικασίες τις δικές μας. Δηλαδή, ενδεχομένως, αν οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας είναι τέτοιες που ένα άλλο σχολείο με άλλο περιεχόμενο μπορεί να ιδρυθεί, θα το κάνουμε. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να πω περισσότερα. Σας λέω μόνο ότι και όχι μόνο εγώ, και ο Δήμαρχος Νέας Επιδαύρου κ. Ζουγκάντζος και ο Περιφερειακός Διευθυντής κ. Μισθός, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μία σύσκεψη στο Δήμο Επιδαύρου με στόχο να αξιοποιήσουμε το υπάρχον εκεί διδακτήριο του πρώην Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου. Να φτιάξουμε κάτι που όμως να ανταποκρίνεται και στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας αλλά και στις ανάγκες της εποχής όπως διαμορφώνονται μέσα από την δημοσιονομική κρίση. Σκεφτόμαστε δηλαδή σε ένα επαγγελματικό σχολείο που θα δίνει διέξοδο και θα είναι και όχι μόνο τοπικού αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος. Αυτό με το γυμνάσιο, το Εσπερινό Γυμνάσιο στο Άργος, υπάρχει δηλαδή περίπτωση να κλείσει? Μιλάμε για ένα γυμνάσιο που έχει περίπου 15 μαθητές
να έχουν εγγραφή και να φοιτούν. Το νούμερο είναι τραγικό. Να φοιτούν 6 μαθητές και οι καθηγητές εκεί να είναι 7. Θεωρώ ότι εγώ δεν θα εισηγηθώ να κλείσει ή να μην κλείσει. Θα εισηγηθώ την αναστολή της λειτουργίας του, εφόσον επικαλύπτεται αυτό το σχολείο από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που εδρεύει στο Ναύπλιο. Θα ήταν πρόκληση και στην κοινωνία, η οποία στερείται σήμερα των οικονομικών πόρων, προσφέρει τόσα πολλά μέσα από τις διάφορες διαδικασίες έμεσης και άμεσης φορολογίας στην ανόρθωση και στη σωτηρία της χώρας, εμείς να επιμένουμε να κρατάμε ένα σχολείο. Δεν μιλάω για κατάργηση, μιλάω για αναστολή λειτουργίας, εφόσον 6 μαθητές μπορούν να μεταφέρονται άνετα στο Ναύπλιο και να φοιτούν στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, που είναι το ίδιο ακριβώς και δίνει τις ίδιες δυνατότητες. Υπάρχει επικάλυψη. Απλά λόγια. Έτσι λοιπόν δεν θα προκαλέσουμε ούτε την κοινωνία, ούτε θα προσεγγίσουμε το θέμα συντεχνιακά. Θα προσεγγίσουμε το θέμα χωρίς να αγνοήσουμε τις ανάγκες εκείνων των 6 μαθητών, αλλά και το συμφέρον της πατρίδας.